Δήμος Πύλου Νέστορος συμμετέχει στην έκθεση Ελλάδος Γεύση. Είναι ο Δήμος ο οποίος συνδυάζει πραγματικά το τρίπτυχο γαστρονομία, τουρισμός, πολιτισμός. Ένας Δήμος με μεγάλη ιστορία. Περιέχει μέσα περιοχές οι οποίες κρύβουν τόσα πολλά ιστορικά στοιχεία. Τα κάστρα μας, το παλάτι του Νέστορα. Η Κορώνη, η οποία βρίσκεται στο Δήμο Πύλου Νέστορος, είναι η εμβληματική κοινότητα της μεσογειακής διατροφής, εκπροσωπώντας όλη την Ελλάδα στον κόσμο. Οπότε πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι λόγοι κάνουν το Δήμο Πύλου Νέστορος να έχει μια δυναμική παρουσία. Βρισκόμαστε εδώ, όπως και πολλοί ακόμα δήμοι και πολλές περιοχές, ώστε να συμμετάσχουμε σε αυτή την εξαιρετική γιορτή του τουρισμού, του πολιτισμού και των ειδών διατροφής και των τοπικών προϊόντων. Ειδικότερα ο Δήμος Τρίπολης είναι μια περιοχή η οποία πραγματικά διαθέτει πολύ πλούσιους και φυσικούς και τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους, αλλά και σημαντικά προϊόντα με ιδιαίτερες γεύσεις, με αυθεντικές γεύσεις και με αυθεντικούς ανθρώπους. Θεωρούμε λοιπόν ότι κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις θα πρέπει κάθε Έλληνας να γνωρίσει και το Δήμο Τρίπολης και την περιοχή μας, που πλέον είναι διευρυμένος και διατίθεται για πάρα πολλές μορφές επισκεψιμότητας, τουρισμού αλλά και γεύσεων. Έχουμε έρθει με προϊόντα από παραγωγούς από όλο το Δήμο Νότος Κινουρίας, από το Λεωνίδιο, την πρωτεύουσα του Δήμου μας, από τον Τυρό, από τον Κοσμά και από όλα τα πανέμορφα χωριά μας. Οι παραγωγοί μας έχουν δώσει ό,τι καλύτερο βγάζει η γη μας και κερνάμε εδώ τον κόσμο να γνωρίσει την τσακώνικη μελιτζάνα, να γνωρίσει τα πορτοκάλια μας, όλα τα προϊόντα που βγάζει η έφορη γη μας, αλλά και να γνωρίσει και τις πολιτιστικές μας δραστηριότητες, όλα αυτά που προσφέρει ο τουρισμός μας και ο εναλλακτικός τουρισμός. Έτσι, θέλουμε να μας γνωρίσει ακόμα καλύτερα και να μας επισκεφτεί. Ο Επιδαύρου συμμετέχει με τα προϊόντα του και τον πολιτισμό του, συνδυάζει αυτά τα δύο στοιχεία. Ταυτόχρονα ενημερώνει τον κόσμο για τον αγροτουρισμό Επιδαύρου, που μπορεί να βρει και όλα αυτά τα προϊόντα που γίνεται σε συνδιοργάνωση με την περιφέρεια Πελοποννήσου, που ξεκινάει 1η Ιουλίου και τελειώνει 31 Ιουλίου κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, μαζί σε συνδυασμό με το Φεστιβάλ Επιδαύρου. Και μαζί φιλοξενεί τη ΣΕΚ Επιδαύρου, που είναι μια καινούργια σχολή που ξεκίνησε στο Δήμο Επιδαύρου και είναι στον Άγιο Δημήτριο και ασχολείται με την παραγωγή του μελιού και της τυροκομείας και δύο καινούργιων ειδικοτήτων, της κοπτικής ραπτικής και της λιθοξοΐας. Η γιορτά μας είναι το λαλάκι, οι δίπλες, μανιάτικα παραδοσιακά προϊόντα που μπορούμε και να προσφέρουμε στους Αθηναίους, σε όλη την Ελλάδα, έξω από την Καλαμάτα. Με τις εκθέσεις αυτές που γίνονται, όπως σε διάφορες εξποδρόφητες τρόπο, όπως και αυτή εδώ, θεσμός που μπορεί να γίνει, οι γεύσεις Ελλάδος, μπορούν να αναδείξουν τα προϊόντα μας, όπως όχι μόνο τα δικά μας, και όλων της Ελλάδος τα προϊόντα. Η Καστάντσα είναι ένα ορεινό χωριό στα 850 μέτρα υψόμετρο στους πρόποδες του Πάρνωνα. Ανήκει στο Δήμο Βόρειας Κινουρίας. Είναι ένα από τα 25 χωριά του Δήμου και ένα από τα 15 τσακωνοχώρια της περιοχής, όπου ομιλείται ακόμα η παλιά τσακώνικη διάλεκτος, η οποία είναι αρχαία δωρική.
Ο Δήμος μας συμμετέχει στην υπέροχη αυτή έκθεση Ελλήνων Γεύση με ένα περίπτερο μέσω από το οποίο προσπαθεί να προβάλλει τα προϊόντα του τόπου μας, τα μέρη που μπορεί κάποιος να επισκεφτεί, τι αξιόλογα σημεία και περιοχές έχει, και μπορείτε να, όσοι έρθουν σήμερα στην έκθεση, να πάρουν προσπέκτους, να πληροφορηθούν και να οργανώσουν τις καλοκαιρινές τους φετινές εκδρομές. Σας περιμένουμε να έρθετε, να σας καλωσορίσουμε και να σας ξεναγήσουμε. Τρίτη γενιά στο κλάδο των αλλιευμάτων, μονάδα επεξεργασίας και συσκευασίας φιλέτο σαρδέλας και γάβρου. Επεξεργαζόμαστε το φιλέτο σαρδέλας και γάβρου από όλες τις ελληνικές αλλιεύσεις, στο πρώτο 24ωρο από την αλλιεύσή τους. Έρχεται στο χώρο μας, επεξεργάζεται, οριμάζει και συσκευάζεται και είναι έτοιμο να διανεμηθεί στον καταναλωτή. Πρώτη φορά που συμμετέχω σε μια τέτοια έκθεση, αυτό με τιμά ιδιαίτερα. Είμαι καλεσμένη από την περιφέρεια Ηπείρου. Τι άλλο να σας πω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω εδώ πέρα, έχει πολλή συμμετοχή. Γενικώς ο ρόλος του φορέα είναι να προστατεύει την φυσική κληρονομιά αλλά και να αναδεικνύει και διάφορα πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία. Έτσι ήταν αναπόφευκτο ότι θα μπορούσε κάτω από το περίπτερο του Δήμου Βόρειος Κοινωρίας να είναι ο φορέας και να προβάλλει το έργο του, το οποίο σαφώς έχει να κάνει τόσο με το ανθρωπογενές όσο και με το φυσικό περιβάλλον, και η Ελλάδος Γεύση είναι ένα μέρος από αυτά. Είναι η πρώτη φορά γενικά που παίρνουμε μέρος σε μια έκθεση. Σαν εμπειρία πρώτη, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Είναι πολύ ωραίο που υπάρχουν όλα τα προϊόντα εδώ μαζεμένα, συγκεντρωμένα. Είναι μια καλή αρχή, πιστεύω, για να δει ο κόσμος τα προϊόντα που παράγει ο νομός μας. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται να παρουσιάσουμε τα τοπικά προϊόντα της περιοχής και συγκεκριμένα της εταιρείας μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη διοργανώτρια αρχή και συγκεκριμένα το Δήμο Τριφυλίας για την ευκαιρία που μας έδωσε. Και θα θέλαμε αυτή η έκθεση να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, ώστε ο Έλληνας καταναλωτής να γνωρίσει τα παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας, να έρθει να τα δοκιμάσει και να μας πει και τη γνώμη του. Είναι η πρώτη φορά, γιατί είμαστε ένα χρόνο στην παραγωγή, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουμε στην έκθεση. Είχε αρκετό κόσμο ικανοποιητικό και περιμένουμε να συμμετέχουμε και την επόμενη φορά. Συμμετοχή μου ήταν πρώτη φορά σε έκθεση, που έχουν μείνει πολύ καλές εντυπώσεις και είναι πράγματα που πρέπει να γίνονται και να συμμετέχει και ο κόσμος. Πρώτη φορά που ερχόμαστε στο Ελλάδος Γεύση, είναι μια ωραία διοργάνωση όπου προβάλλουμε τα προϊόντα μας και είναι καλό να υπάρχουν αυτά για τον κόσμο και να ενημερώνονται για τα τοπικά προϊόντα. Ο Δήμος Τριφυλίας τα έχει όλα. Έχει ωραίες παραλίες, έχει την Έδα, έχει την Περιστεριά, σε μία ώρα είναι κοντά και η αρχαία Μεσίνη.
Και όπως είδατε και διαπιστώσατε, έχει πολλά αγροτικά προϊόντα, τα οποία δηλαδή καλύπτει όλο το φάσμα. Χαιρόμαστε πολύ που συμμετέχουμε σε αυτή την έκθεση. Είμαστε ένα εργαστήρι που εδρεύει στην Κυπαρισσία του νόμου Μεσσηνίας και παράγουμε σαπούνι πρώτης ποιότητας λευκών ή μη λευκών σαπουνιών με βάση το ελαιόλαδο της μεσσηνικής γης. Είναι η πρώτη έκθεση που γίνεται. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και για το Δήμο που έχει διοργανώσει όλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ καλή διοργάνωση. Ελπίζουμε να έχει ακόμα περισσότερη απήχηση από κόσμο. Με χαρά πληροφορήθηκα ότι ο Δήμος θα είχε συμμετοχή στην έκθεση, οπότε αποφάσισα να ακολουθήσω και εγώ το Δήμο και να δώσω τα θερμά συγχαρητήρια στο Δήμο Τριφυλίας για την ωραία έμπνευση που είχε προκειμένου με τη συμμετοχή του στην συγκεκριμένη έκθεση που θεωρώ ότι βοηθάει την περιοχή, την αναδεικνύει την περιοχή και τα προϊόντα της και τους ανθρώπους της. Όσον αφορά την περιφέρεια, είναι πάρα πολύ καλή κίνηση για τους παραγωγούς, αγρότες, μεταποιητές. Βοηθάει πάρα πολύ.